Πάμε τώρα να συνεχίσουμε και θα μιλήσουμε για το 7ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας που διοργανώνεται τώρα το διήμερο που μας έρχεται 7 και 8 Οκτωβρίου στα παλιά σφαγεία, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Για το σκοπό αυτό θα μιλήσουμε με εκλεκτούς καλεσμένους όπως συνηθίζουμε. Ο Βαγγέλης ο Παπάς, ψυχίατρος και παλιός νόρεμος εδώ του μεταξύ μας. Καλησπέρα Βαγγέλη. Καλησπέρα Σοφρέ. Και βέβαια για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που κάθε φορά ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμα και νομίζω κάνουμε εκπληκτικές κουβέντες και συζητήσεις. Και βέβαια είναι και ο έτερος καλεσμένος, ο Αποστόλης ο Εξάρχου, πρόεδρος του Συλλόγου Οικογένειας και Φίλων για την Ψυχική Υγεία στην Ήπειρο. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σε ευχαριστώ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ναι. Νομίζω, Βαγγέλη, όμως πρέπει να ξεκινήσουμε να πούμε 2-3 πράγματα για το 7ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, που θυμίζω είναι το διήμερο που μας έρχεται. Έχετε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλό μαζί με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, την ΕΨΕ. Να ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση και ελπίζω να κατατοπίσουμε τους τηλεθεατές για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την εργασία. Όπως κάθε χρόνο σχεδόν αρχίζει να γίνεται για μας θεσμός, είναι το 7ο, άρα έχει μια σταθερότητα, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, η ΕΨΕΠ, κάνει και φέτος το φεστιβάλ της, 7ο φεστιβάλ, και επειδή εμείς συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ψυχική Υγεία, που είναι συνεργάτης επίσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο μια θεματική ενότητα ή το κέντρο των εκδηλώσεών μας είναι το θέμα που αναδεικνύει η Παγκόσμια Οργάνωση Ομοσπονδία Υγείας. Φέτος λοιπόν είναι η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Είναι μια ενότητα, ένας τομέας, ένα θέμα, ένα ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί έχει τις εξής πλευρές. Η μία πλευρά είναι ο ίδιος ο χώρος εργασίας και πώς μέσα εκεί μπορούν να προληφθούν ή και να αναγνωριστούν έγκαιρα και να θεραπευτούν ψυχικές διαταραχές. Και ο δεύτερος, η δεύτερη ομάδα, είναι πώς η απασχόληση μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση των ατόμων με την ψυχική διαταραχή. Γι' αυτό εδώ σήμερα με τον Αποστόλη θα μιλήσουμε και για αυτή την πλευρά. Εμείς σαν ΕΨΕΠ αναδεικνύουμε κυρίως την πρώτη πλευρά, δίνοντας όμως το χώρο και στη δεύτερη πτυχή. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά τη βασική μας ημερίδα, που είναι αυτή με αυτόν τον τίτλο, και δεν ξέρω αν θέλεις τώρα να πούμε για τους ομιλητές. Να πούμε γιατί είναι όλα εξαιρετική. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Στέφανο Μπέλο, είναι ψυχία του, συνάδελφος στην πόλη, ο οποίος θα μιλήσει για το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης, στα αγγλικά λέγεται burnout. Μερικοί το λένε, που είναι λίγο να το πούμε έτσι, το λαφρύνουμε, λέγονται από καΐδια, ας πούμε. Σωστά. Ναι. Θα μιλήσει ο κεντρικός μας ομιλητής, δηλαδή αυτό που θέλουμε να έχουμε κυρίως, θα είναι ο κύριος Κουπίδης, ο Τύρης Κουπίδης. Είναι ιατρός εργασίας, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης, που και εδώ θα μας πει ο Αποστόλης ότι έχει ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια. Ο τίτλος της παρουσίασής του θα είναι «Η προαγωγή της ψυχικής υγείας στον χώρο της εργασίας, αναγκαιότητα ή πολυτέλεια σε περίοδο κρίσης». Γιατί πράγματι είναι ένα ερώτημα. Εδώ σημαντικό ο κόσμος καίγεται, δεν υπάρχει δουλειά. Εμείς μιλάμε για την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Και στην πρώτη ενότητα αυτής της ημερίδας θα μιλήσουν δύο νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ο κύριος Ντάρδης και η κυρία Τετράκο από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πάλι με θέμα την εργασιακή εξουθένωση, αλλά πιο συγκεκριμένα στον χώρο της υγείας. Πρέπει να πω εδώ ότι ο χώρος της υγείας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός, είναι ένας χώρος δηλαδή ιδιαίτερα στρεσογόνος και γι' αυτό το λόγο οι περισσότερες διαταραχές παρουσιάζονται εκεί. Στη δεύτερη ενότητα αυτής της ημερίδας, που θα γίνει το Σάββατο στις 10.30 το πρωί και θα κρατήσει μέχρι περίπου τη 1 το μεσημέρι, θα εστιαστούμε πλέον στην εμπειρία που αφορά την ψυχική υγεία στον χώρο της εργασίας. Η πρώτη ενότητα με θέμα εργασία και ψυχική υγεία, μια θέατη σχέση σε κρίση, θα μιλήσει ο κύριος Πάνος, Χρήστος Πάνος, είναι ο δικηγόρος γνωστός στην πόλη, συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Και η δεύτερη ομιλία θα είναι από τις επιχειρήσεις. Είχαμε την χαρά να συμμετάσχει και μαζί μας η γαλακτοβιομηχανία Δοδών, με τον εκπρόσωπο τύπου και δημοσίων σχέσεων τον κύριο Γιάννη Καΐσουγλου,
και θα αναπτύξει το θέμα, η πρακτική αξία της πρόληψης, της έγκαιρης αναγνώρισης και της ορθής αντιμετώπισης θεμάτων ψυχικής υγείας εργαζομένων, στο σύγχρονο χώρο εργασίας. Δηλαδή προσπαθήσαμε να καλύψουμε το θέμα της ψυχικής υγείας στον χώρο της εργασίας από όλες τις πλευρές. Δηλαδή από τους επιστήμονες, από το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης, που είναι μια πολύ σημαντική έκφραση της ψυχικής, του ψυχικού στρες στην εργασία, αλλά και από τη μεριά των δημοτών, μέσα από τον κύριο Πάνο, και την επιχείρηση βέβαια, στην οποία εμείς κατεύθυνση είμαστε στο να αναδείξουμε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να αρχίζουν να σκέφτονται για θέματα ψυχικής υγείας πέραν της υγιεινής μέσα στον χώρο εργασίας. Αυτή είναι η μερίδα. Φυσικά μετά θα ακολουθήσουν το απόγευμα ένα εργαστήριο δραματοθεραπείας με θέμα ακριβώς αυτό, την ψυχική υγεία, το σύνδρομο της εργασιακής εξουθένωσης. Θα το κάνει η κυρία Βίκη Βάβα, έχει ένα εργαστήριο δραματοθεραπείας ανοιχτό παράθυρο. Και την άλλη μέρα, τώρα την Κυριακή, έχουμε μια σειρά, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, εκδηλώσεις για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά προσχολικής και ηλικίας του δημοτικού, που έχουμε θεατρικό εργαστήρι, που έχουμε κατασκευές, face painting, παιχνίδια. Είναι όλο το πρωινό εκείνο, να μας κάνουν μια καλή μέρα. Θα κάνουμε έξω. Αν δεν έχει καλό καιρό, θα κάνουμε μέσα. Και τέλος, αυτό θέλω να κλείσω την πρώτη μου έτσι παρέμβαση. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ταινία. Θα χαρεί ο κόσμος να έρθει να δει μια ταινία υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας, πέραν του εμπορικού, ας το πούμε, σινεμά, με τίτλο «Δύο ημέρες, μία νύχτα», πρωταγωνιστή η διάσημη Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, και είναι των κινηματογραφιστών αδελφών Νταρντέν. Είναι πολύ γνωστή στον χώρο του κινηματογράφου, του ποιοτικού κινηματογράφου. Το θέμα της ταινίας αφορά το θέμα της δικιάς μας ημερίδας. Μια γυναίκα, μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο κατάθλιψης, παίρνει άδεια ασθενείας και όταν είναι να γυρίσει με την ανάρρωσή της, βρίσκει στον χώρο της εργασίας της μια διαφορετική κατάσταση. Ο εργοδότης έχει πείσει τους εργαζόμενους που έχουν μείνει να πάρουν κάποια μπόνους για να καλύψουν τη θέση της και αυτή να απολυθεί. Έτσι συμφέρει τον εργοδότη γιατί θα γλιτώσει μια θέση και συμφέρει και τους εργαζόμενους γιατί θα πάρουν κάτι έξτρα. Και η γυναίκα αυτή έχει περιθώριο μέχρι τη συνέλευση των εργαζομένων 2 μέρες και μια νύχτα για να τους πείσει. Είναι ένα εξαιρετικό έργο που αναφέρει, αναδεικνύει μάλλον και τα θέματα του εργασιακού στρες, της αβεβαιότητας, της πιθανότητας ανεργίας, απόλυσης, αλλά και το θέμα της αλληλεγγύης των ανθρώπων στην κοινωνία και μέσα στην εργασία. Εξαιρετική ταινία, συμπαραγωγή Γαλλίας-Βελγίου, θα πω εγώ, το 2014, και η Μαριόν Κοτιγιάρ έτσι βραβευμένη και με Όσκαρ. Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ, πάντα στα παλιά σφαγεία. Σωστά. Θα ακολουθήσει η συζήτηση, πρέπει να πω, αφού πρώτα πω ότι θα την προλογίσει ένας γνωστός ψυχίατρος της περιοχής μας, ο κύριος Φώτης Μωρόγενης, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με την τέχνη. Και θα αναδείξει και τις πλευρές της τέχνης, αλλά και τις πλευρές της ψυχιατρικής. Σωστά. Και ενώ εγώ δείχνω και την πολύ όμορφη αυτή αφίσα που έχετε ετοιμάσει, να πω ότι για όλες ανεξαιρέτως εκδηλώσεις που είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα και για το έτσι, φαινόμενο της, του θέματος που είναι, της επαγγελματικής εξουθένωσης, αλλά και για όλα αυτά τα σημαντικά που είπαμε. Να περάσω όμως λίγο στον Αποστόλη, τον Εξάρχου. Αποστόλη, θα ήθελα να πούμε 2-3 πράγματα αρχικά για τον Σύλλογο, για τον Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία στην Ήπειρο, όπου είσαι πρόεδρος. Ωραία, Χριστοφορέ. Ο Σύλλογος αυτός έχει ένα χρόνο λειτουργίας. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι να φέρει κοντά, να κάνει φίλους, δηλαδή να γνωριστούν μεταξύ τους οι οικογένειες, οι συγγενείς, που έχουν κάποιο συγγενή τους με κάποια μορφή ψύχωση, είτε είναι κατάθλιψη, είτε μανιοκατάθλιψη, είτε σχιζοφρένεια κτλ. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 50 οικογένειες, είναι μέλη δηλαδή 50 οικογένειες. Και ένας άλλος σκοπός του Συλλόγου είναι να, μέσα από διάφορες δραστηριότητες που θα κάνει, να ενημερώνει τις οικογένειες ποια είναι τα δικαιώματά τους, έτσι, απέναντι στο κράτος, απέναντι στην ψυχική υγεία.
και τι μπορούν να κάνουν, πού μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση που θα έχουν κάποιο πρόβλημα, τι μπορούν, ας πούμε ένα παράδειγμα είναι πολλές οικογένειες που δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για το συγγενή τους για να πάρουν μια αναπηρική σύνταξη λόγω της ψύχωσής τους. Όλα αυτά και πολλές άλλες δραστηριότητες θέλει να κάνει αυτός ο σύλλογος, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε. Μετά από ένα χρόνο μας βοήθησε ο Δήμος και ο κύριος Γκόλας συγκεκριμένα τον αναφέρω γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να βρούμε και την αίθουσα για να στεγαστούμε. Η αίθουσα του Συλλόγου σε 10 μέρες περίπου θα βρίσκεται στα Κεπαβή, στο χώρο των Κεπαβή. Εκεί πέρα θα είναι η αίθουσα του Συλλόγου, στην οποία αίθουσα θα έχουμε και και τηλέφωνο, ας πούμε, και θα μπορεί ο κόσμος, κάποια οικογένεια να έρθει να γραφτεί, να γίνει μέλος, έτσι ώστε να έχει την ενημέρωση που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα, ο Σύλλογος, σε αυτόν τον χρόνο λειτουργίας του, έκανε και μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή να δημιουργήσει μια μονάδα ψυχικής υγείας, η οποία αυτή η μονάδα ψυχικής υγείας θα δίνει δουλειά στους λήπτες. Λήπτες είναι αυτοί που λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό. Κάτι αναφέραμε πριν με το Βαγγέλη για τη Σκίσπρα. Ήθελα να σταθώ σε αυτό ότι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Βαγγέλη για την εκδήλωση που διοργανώνει, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διότι στην εκδήλωση αυτή θα ακουστούν και τρόποι με τους οποίους οι γονείς θα μάθουν για ποιο λόγο η εργασία βελτιώνει την καθημερινότητα των συγγενών τους. Mm-hmm. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι από τις ελάχιστες φορές που τίθεται σαν θέμα στην Ήπειρο και μπράβο στον Βαγγέλη και στην ΕΨΕ που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, ότι θέλουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε εδώ πέρα στα Γιάννα με πρωτοβουλία του ΣΟΦΣΥ αλλά και με τη συμμετοχή όλων των φορέων της ψυχικής υγείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πάμε να δημιουργήσουμε μια μονάδα ψυχικής υγείας που θα δίνει δουλειά στους λήπτες και αυτό θα το κάνουμε όλοι μαζί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προχωράμε ενωμένοι. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο κοινωνικός συνεταιρισμός, ήθελα να πω και μια μικρή λεπτομέρεια, ότι αυτός ο κοινωνικός συνεταιρισμός απαρτίζεται από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως είναι ο Βαγγέλης, από φυσικά νομικά πρόσωπα, όπως μπορεί να είσαι εσύ, Χριστόφορο ή εγώ. Και από τους λήπτες και από αυτούς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλοι αυτοί λοιπόν δημιουργούν αυτόν τον κοινωνικό συνεταιρισμό με σκοπό να δημιουργήσουν επιχειρήσεις για να μπορούν οι λήπτες να δουλέψουν. Mm-hmm. Διότι ένα άλλο θέμα που πιστεύω θα αναπτυχθεί στην εκδήλωση της ΕΨΕΠ είναι ότι υπάρχει το στίγμα στις μέρες μας και στην κοινωνία μας και ειδικά στην Ήπειρο. Οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν για δουλειά αυτούς που έχουν κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Έτσι, μια κατάθλιψη, μια μονιοκατάθλιψη. Γιατί νομίζουν ότι δεν θα μπορούν να αποδώσουν καλά ή θα μπορεί να νομίσουν ότι παίρνοντας κάποιον που έχει ψυχολογικό πρόβλημα στη δουλειά τους ότι θα χάσει πελατεία. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Ίσα-ίσα οι λήπτες, αυτοί που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με μια υποστήριξη η οποία θα γίνεται από μια επιστημονική επιτροπή, από ένα ψυχίατρο, δηλαδή ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό που θα επιβλέπει την πορεία του λήπτη στην δουλειά, πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οπότε δηλαδή, δημιουργώντας τον κοινωνικό συνεταιρισμό που είναι η πρώτη αρχή στην Ήπειρο, μετά είναι και ένα ερέθισμα και σε επιχειρήσεις να αρχίσουν και αυτοί να προσλαμβάνουν, λήπτες. Είναι καιρός να σπάμε λίγο τα ταμπού, εγώ θα πω. Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν πρέπει να γίνεται με προχειρότητα. Mm-hmm. Όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή για την υποστηριζόμενη απασχόληση, που είναι, όπως σας είπα, ένα μέρος από την εκδήλωση τη δικιά μας, θέλει αρκετή δουλειά, προετοιμασία και υποστήριξη. Στο εξωτερικό, στην Αγγλία, που έχω την εμπειρία, που έχουν αρκετές τέτοιες θέσεις εργασίας, υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις, στις δομές ψυχικής υγείας και τους συλλόγους κυρίως, και στις δομές πρόνοιας. Mm-hmm. Έτσι ώστε και παρακούθηση να υπάρχει και υποστήριξη και εκπαίδευση όχι μόνο των λειπτών υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας, αλλά και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα υπάρχει και τη δυνατότητα υποστήριξη αν υπάρξει κρίση και δυνατότητα αντικατάστασης. Εάν για κάποιο λόγο χρειάζεται κανείς νοσηλεία ή να μείνει για λίγο καιρό. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα της υποστηριζόμενης απασχόλησης είναι πολύ σημαντικό, θα δημιουργήσει ή θα είναι μια διέξοδος για τους ανθρώπους που έχουν ανεργία και έχουν ψυχιακατρικό πρόβλημα. Να πούμε εδώ
παρεμπιπτόντως ότι το 80 και βάλε σε 100 των ανθρώπων που έχουν ψυχιατρικά προβλήματα είναι άνεργοι. Στην Ελλάδα νομίζω πως πλησιάζει το απόλυτο σχεδόν, δηλαδή μπορεί να είναι πάνω από 90%. Ενώ το 70% από αυτούς τους ανθρώπους θέλουν και είναι σε θέση να εργαστούν. Τα ποσοστά είναι τρομακτικά. Ναι, και μάλιστα οι εργασίες που έχουν γίνει πάντα σε ένα πολύ καλά δομημένο επιστημονικό επίπεδο δείχνουν ότι είναι αποδοτικές αυτές οι θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε καθόλου ούτε την κουλτούρα, το στίγμα, οι διακρίσεις, ο οπλισμός, ούτε όμως και εμείς από τη μεριά των ψυχικών, από των υπηρεσιών ψυχικής υγείας έχουμε την τεχνογνωσία, να το πω έτσι, για να φτιάξουμε το δίκτυο και τις υποστηρικτικές ομάδες που θα βοηθήσουν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της υποστηριζόμενης απασχόλησης. Αλλά σας λέω ότι για μας σε αυτή την ημερίδα και στο φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ της ψυχικής υγείας, μας ενδιαφέρει κυρίως το πρώτο κομμάτι, δηλαδή πώς μέσα στους χώρους εργασίας θα αναπτυχθούν εκείνες οι διαδικασίες, εκείνα τα συστήματα που θα βοηθήσουν και να μην αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και αν αρρωσταίνουν να μπορούν εύκολα να αναγνωρίζονται και να κατατοπίζονται για το πού θα μπορούν να βρουν τη θεραπεία με τη φροντίδα πάντα της επιχείρησης. Αυτά ακούγονται λίγο εξωπραγματικά, πρέπει να σας πω, και για μένα δηλαδή. Ξέρουμε ότι αυτή η κατάσταση έτσι όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα, αυτό που λέμε τώρα ακούγεται πολυτέλεια. Mm-hmm. Αν όμως ακούσετε τα νούμερα, θα δείτε και θα ήταν καλό να ακούσουν οι επιχειρηματίες τα νούμερα και οι φορείς, οι κρατικοί, θα δείτε ότι δεν είναι έτσι. Το κόστος από τα προβλήματα ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας στον κόσμο είναι κοντά στα 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Και προβλέπεται να είναι στα 6,5-3 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 10 χρόνια. Mm-hmm. Για κάθε ένα επεισόδιο κατάθλιψης μου και μόνο μπορεί να χρειαστούν πάνω από το μήνα χαμένες μέρες εργασίας. Και ακόμη και στο ακαθάριστο τεχνικό προϊόν έχει υπολογιστεί ότι η κατάθλιψη μόνο, η οποία υρίστο εμπαρόδο είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας παγκοσμίως. Mm-hmm. Από ατυχήματα, καρκίνους, καρδιοπάθειες, όλα αυτά. Η κατάθλιψη είναι το πρώτο και ο αλκοολισμός είναι το δεύτερο. Από την κατάθλιψη και μόνο έχει υπολογιστεί σε διαφορετικές χώρες. Μπορεί να ξεκινάει από σχεδόν το 1% και μπορεί να φτάνει στο 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, οι απώλειες οι οικονομικές, λόγω της κατάθλιψης και μόνο. Mm-hmm. Και αυτό αφορά μόνο το κόστος. Για σκεφτείτε το βάσανο των ανθρώπων, τη δυστυχία, τη μιζέρια που έχει μια αρρώστια ψυχική που δεν θεραπεύεται. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, αν συνεργαστούν με το κράτος προοπτικά, εννοώ σε προγράμματα που να αναδεικνύουν την σημασία της δουλειάς, μάλλον της ψυχικής υγείας στη δουλειά, και να αναδείξουν και την σημασία της απασχόλησης στην αντιμετώπιση της ψυχιατρικής διαταραχής, θα δουν ότι μπορούν να φτιάξουν προγράμματα. Υπάρχουν και μπορούν να μπορούμε να τους τα δείξουμε κιόλας. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για όλους, είτε αυτό αφορά επιχειρήσεις, είτε αφορά φυσικά πρόσωπα, να παρευρεθούν στο φεστιβάλ και να μάθουμε ακόμα περισσότερο, γιατί καταλαβαίνετε και εμείς εδώ δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, φίλες και φίλοι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω και τον Αποστόλη και εσένα, Ευαγγέλη, φαντάζομαι και οι δύο μπορείτε να απαντήσετε, με αφορμή και τη ΣΚΙΣΠΕ και γενικότερα τη δράση και του συλλόγου. Επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος ενδεχομένως είτε να αντιμετωπίζει ο ίδιος είτε να έχει κάποιο κοινικό πρόσωπο με προβλήματα έτσι ψυχικά ή θέλει να βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, είναι ευαισθητοποιημένο σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί να το κάνει, υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να βοηθήσει σε ένα οποιοδήποτε κομμάτι χρειάζεται εσείς. Να μιλήσω εγώ. Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τον ΣΟΦΣΗ, τον σύλλογό μας, λέγεται Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων. Δηλαδή δεν είναι μόνο συγγενείς οι οποίοι μπορεί να είναι μέλη που έχουν κάποιον άλλο συγγενή τους με κάποια ψύχωση. Μπορεί να είναι και διάφοροι φίλοι, οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι φοιτητές. Που να κάνουν κάποια, ας πούμε, εμείς χρειαζόμαστε κάποιους φοιτητές οι οποίοι να έχουν μια ειδικότητα, mm-hmm, πάνω στο κομμάτι της ψυχολογίας.
είναι ευπρόσδεκτοι μέσα και από το Facebook που προσωρινά έχουμε μια σελίδα, μπορούν στο inbox να στείλουν ένα μήνυμα με ένα τηλέφωνο για να γίνει η πρώτη γνωριμία, το πρώτο ραντεβού και να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν. Επίσης, ήδη εδώ και ένα χρόνο έχουμε την βοήθεια των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όπως είναι ο Βαγγέλης. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, μιας και βρισκόμαστε μαζί, ο Βαγγέλης έχει βοηθήσει με συμβουλές και με την εμπειρία του το σύλλογο. Εκτός όμως, γιατί αν κατάλαβα, Χριστόφερε, δεν εννοείς επαγγελματική ψυχικής υγείας, έτσι. Όχι. Και αυτή είναι πολύ χρήσιμη. Δηλαδή, για κάποιος ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός ή εργοθεραπευτής θέλει να βοηθήσει το σύλλογο, μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από το Facebook, από το inbox ή και στην αίθουσα που θα έχουμε σε λίγο καιρό. Αλλά όσον αφορά για τον απλό τον κόσμο, μπορεί να έρθει στον σύλλογο, να γίνει μέλος και να του πούμε να κάνει κάποια δραστηριότητα η οποία θα βοηθήσει. Έτσι. Είναι χαρά μας δηλαδή. Στην πορεία σίγουρα μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι από την κοινότητα. Δηλαδή, γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα, από τα σημαντικά μάλλον προβλήματα στην ψυχική ασθένεια είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Και των ατόμων με ψυχιατρική διαταραχή, αλλά και των οικογενειών. Οπότε το να φτιαχτεί ένας χώρος όπου χωρίς διακρίσεις οι άνθρωποι θα βρίσκονται και θα κάνουν πράγματα που κάνουμε όλοι μας όταν βρισκόμαστε μαζί, γλέντι, κουβέντα, ένα καφέ, παιχνίδι, ένα καφέ, μια εκδρομή, μια προβολή ταινίας. Και μόνο η συμμετοχή, η κοινή συμμετοχή των ανθρώπων που δεν έχουν αυτή τη στιγμή ψυχιατρικό πρόβλημα, γιατί εν δυνάμει όλοι μας έχουμε πιθανότητα να αναπτύξουμε. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν τέτοιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει εκείνη την όθηση για να βγει ένας ασθενής και η οικογένειά του από τον αποκλεισμό, από την απομόνωση την κοινωνική και να έρθει ξανά στο φως. Και αυτό έχει αποδειχτεί στην πράξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι οικογενειών και φίλων ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή τέτοια ένωση, λέγεται UFAMI, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Οικογενειών και φαίνεται ότι βοηθούν. Θα έλεγα στον ίδιο βαθμό, με την ίδια βαρύτητα που βοηθούν και οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Άρα, μακάρι να προχωρήσει αυτή η κατάσταση με το Σύλλογο, να έρθουν οι άνθρωποι να δομηθεί σωστά για να προχωρήσει αυτή η πλευρά. Οπότε, εγώ κρατάω ότι ενδεχομένως ακόμα και μόνο η παρουσία κάποιου εκεί είναι πολύ σημαντική. Άρα, αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, μπορεί να το κάνει. Η θέληση είναι το πρώτο βήμα. Και όσον αφορά, Χριστόφορε, να συμπληρώσω κάτι. Εντάξει, ο Βαγγέλης θα ξέρει καλύτερα λόγω της ιδιότητάς του. Ένα ποσοστό, ας πούμε, στα Γιάννη αυτή τη στιγμή που πάσχουν από κάποια μορφή ψύχωση είναι γύρω στους 3.000 ανθρώπους. Έτσι, το 1% του πληθυσμού. Οπότε, εμείς, να φανταστείς, Χριστόφορε, αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο έχουμε 50 οικογένειες. Πρέπει να έρθουν κοντά μας και οι υπόλοιπες οικογένειες, μέχρι τις 3.000 δηλαδή. Πρέπει να έρθουν για να ενημερωθούν, πρέπει να έρθουν για να μιλήσουμε για τα προβλήματα που έχουν στο σπίτι, έτσι. Πρέπει να έρθουν για να γίνουμε μια οικογένεια, γιατί συλλογικά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα με τη στήριξη των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς απλά είμαστε οι συγγενείς που απαλύνουμε τον πόνο και δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις και δίνουμε κάποια ενημέρωση. Από εκεί και πέρα το έργο της φαρμακευτικής αγωγής, της διάγνωσης, ομίλησης, αφού το κάνουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Οπότε όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο της ψυχικής υγείας στις μέρες μας, στον τόπο μας. Και είναι κάτι που απαιτείται, νομίζω, η αλληλεγγύη και έτσι, η ομαδική συσπήρωση είναι κάτι, νομίζω, απαραίτητο που δεν πρέπει να χαθεί. Και εγώ θα πω βέβαια στο σημείο αυτό ότι και εμείς έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας, οπότε αν κάποιος μας ακούει ενδεχομένως μπορούμε να σας τον παραπέμψουμε. Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί μας πιέζει και εμάς ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ. Να πω για μία ακόμα φορά ότι έχουμε το διήμερο 7 και 8 Οκτωβρίου το 7ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, Ψυχική Υγεία στο χώρο εργασίας. Είναι πολλές και εκδηλώσεις και οι δράσεις. Σαφέστατα, η επιστημονική ημερίδα είναι ίσως το κύριο. Και αυτό που νομίζω όλοι μας πρέπει να ακούσουμε, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε έτσι, το βλέμμα μας και στα θέματα ψυχικής υγείας. Και βέβαια την Κυριακή υπάρχουν και παιδικές δραστηριότητες και η εξαιρετική αυτή ταινία. Η ταινία θα είναι, για μένα είναι σημαντική, γιατί έχει αναδεικνύει πώς το ρόλο της τέχνης, πώς μπορεί η τέχνη να αναδείξει ζητήματα με έναν ζωντανό τρόπο που δεν μπορεί να το αναδείξει μια ημερίδα. Σωστά. Έτσι. Και η συζήτηση που ελπίζω να ακολουθήσει να είναι το ίδιο ζωντανή και αποδοτική όπως ήταν και η περσινή που είχαμε για μια άλλη κατάσταση που παρουσιάσαμε πέρσι.
Σε ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και βέβαια να τονίσω για μια ακόμα φορά, όπως λέω πάντα, ότι αφού και η είσοδος είναι ελεύθερη, νομίζω δικαιολογία μηδέν. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν πήγα, δεν έμαθα, δεν άκουσα. Νομίζω όλοι αξίζει τον κόπο να επισκεφτούμε τα παλιά σφαγεία. 7 και 8 Οκτώβρη, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Βαγγέλης Παπάς, ψυχίατρος, ο Αποστόλης ο Εξάρχου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία στην Ήπειρο. Εκπομπή είναι ανοιχτή, ο Βαγγέλης το ξέρει. Όποτε χρειαστείτε και εσείς, Αποστόλη, με χαρά μας θα πούμε ακόμα. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μιλήσω για τον Σύλλογο. Ευχαριστώ και εγώ. Συνεργαζόμαστε μια χαρά με την Αποστόλη. Να σου πω, Χριστόφορε, ότι προβλέπονται διάφορα πράγματα στην πορεία και για θέματα όπως είναι η γεριατρική ευπάθεια που η ΕΨΕΠΑ έχει αναδείξει και προχθές ήμασταν στα γραφεία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλά και μια προσπάθεια που κάνουμε για να φέρουμε στην πόλη μας για πρώτη φορά σινεμά που θα είναι για όλους, δηλαδή ταινίες που θα μπορούν να τις δουν, βέβαια να τις απολαύσουν οι κοφοί αφού θα έχουν υπότιτλους και ίσως και μια εξήγηση με την, με την νοηματική, αλλά και τυφλοί με την μέθοδο της πώς λέγεται, περιγραφικής, της ακουστικής περιγραφής. Ακουστική, δηλαδή περιγραφή, περιγράφουν στα αυτιά των ανθρώπων που είναι τυφλοί τι γίνεται. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε, το έχουμε μέχρι το Δεκέμβριο, να στήσουμε μια τέτοια ταινία όπου να είναι πρόσβαση για όλους, και για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα αλλά και για ανθρώπους με αισθητηριακές βλάβες και διαταραχές. Τέλεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, άρα εγώ θα πω ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ για να τα πούμε αυτά από τέτοια ώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε.